μπορεί να συνειδητοποιήσαμε ότι οι γαλάζιες σημαίες αποτελούν παρελθόν στις περιοχές της Πλάζης και του Ρίου, ωστόσο ο Δήμος Πατρέων κάνει προσπάθειες για να δει τι έφτεξε. Να καταγράψουμε τους αγωγούς ομβρίων, έτσι ώστε να ξέρουμε πού πατάμε και σε ποιους αγωγούς ομβρίων ενδεχομένως θα μπορούσαν να γίνονται bypass. Δεν έχουμε κάποια πληροφορία bypass, γιατί αυτό, αν την είχαμε παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε αμέσως να το σπάσουμε τον αγωγό. Ξεκινάμε λοιπόν από τη βάση ουσιαστικά και η βάση είναι να καταγραφούν οι αγωγοί ομβρίων στο Ρίο, στην περιοχή για αρχή και στη συνέχεια στις άλλες περιοχές, να καταγραφούν με στίγματα, με αποτέλεσμα να μπορούμε πια σε ένα χάρτη πάνω να δούμε πού ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Όπως ακούσατε, αρχικά θα γίνει καταγραφή όλων των αγωγών ομβρίων υδάτων που υπάρχουν στην περιοχή του Ρίου. Στη συνέχεια θα καταγραφούν και οι αγωγοί που υπάρχουν στην Πλάζ. Στόχος είναι να διαπιστωθεί αν μέσω αυτών των σωληνώσεων φτάνουν στη θάλασσα λίμματα. Ένα ακόμη μέτρο που θα πάρθει είναι ότι οι βόθροι των κατοίκων του Ρίου θα αδειάζονται με δημοτικά βιτία. Ψάχνουμε να βρούμε τη δυνατότητα να υπάρξουν παραπάνω βιτία. Υπάρχει και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο δυστυχώς μας δένει τα χέρια. Είμαστε σε διερεύνηση. Ο κύριος Κοντοές δηλαδή το έχει έσκυψε στο πρόβλημα πάρα πολύ σοβαρά και θα έχουμε και επόμενη άμεση συνάντηση. Αν υπάρχει λύση, θα την δώσουμε. Πάντως, ο αντιδήμαρχος Απόστολος Βανταράκης διευκρινίζει κατηγορηματικά ότι τα νερά, σύμφωνα με μετρήσεις, είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Απλά πλέον, αν δεν γίνουν κάποιες βελτιωτικές ενέργειες, δεν μπορούν οι παραλίες να έχουν τις γαλάζιες σημαίες. Κάτι που είχε συμβεί πέρυσι.